Καλώς σας μεσημέρι. Ο σημερινός μας καλεσμένος μπορεί να μιλήσει για τις ένοπλες δυνάμεις έχοντας δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, νομίζω και οι δύο πάρα πολύ χρήσιμες. Υπήρξε στρατιωτικός, αξιωματικός των ένοπλων δυνάμεων, αποχώρησε από το στράτευμα και ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με δημοσιογραφία και συγκεκριμένα με αμυντικό ρεπορτάζ. Είναι ο κύριος Χρήστος Καπούτσης. Χρήστο, καλώς ήρθες, μην έχουμε τα τυπικά μεταξύ μας. Πολλά χρόνια, πάρει καλό σε βρήκα, να πας καλά, έρχομαι εδώ πέρα. Να είσαι καλά. Ο βασικός λόγος που, μάλλον η αφορμή που σε καλέσαμε, είναι αυτό το περιβόητο άρθρο που έχεις γράψει στην εφημερίδα που εργάζεσαι στο παρασκήνιο και αναδημοσίευσαμε κι εμείς. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως από τη δική σου ιστορία, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον και δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Όπως είπα στο πρόλογο μου, ήσουν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, λοχαγός νομίζω. Ναι, κοίταξε, έχω τελειώσει σχολείο Ευελπίδων, τάξη 78. Δηλαδή, είσαι τάξη του Κοσάρακου, δηλαδή. Συμμαθητής του σημερινού αρχηγού του ΓΕΘΑ. Του αρχηγού του ΓΕΘΑ. Τον οποίο είμαστε και φίλοι, θέλω να πω ότι παρότι τον γνωρίζω 40 χρόνια τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, μόλις το συναντώ, τον προσπονώ κύριε αρχηγέ. Το λέω, βλέπετε και στις... το λέω αυτό, διότι η εκπαίδευση που παίρνει κανείς στη σχολή Ευελπίδων σε ακολουθεί και μετά. Έχει σημασία γιατί το λέω, θα το πούμε ίσως αργότερα πιο αναλυτικά αυτό. Εγώ πήγα στη σχολή Ευελπίδων το 1974, δηλαδή στη μεταπολίτευση. Έγινε μεταπολίτευση, είχε πέσει η Χούντα, είχαμε τότε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και 7 Σεπτεμβρίου του 1974 μπήκα από τη σχολή Ευελπίδων. Το 1978 πεζικό ήμουνα, υπηρέτησα στα σύνορα. Δηλαδή, Κωνσταντίνου Καραμαλή, καλό μαθητή, υποθέτω. Καλύτερο. Ήταν στην πρώτη τριάδα, τετράδα, του καλύτερου. Πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό μαθητή και πολύ καλό μυαλό και θα τα πούμε και για τον Κωνσταντίνο. Πιστεύω ότι μετά τη σχολή Ευελπίδων, λοιπόν, πεζικό, υπηρέτησα στα σύνορα. Μάλιστα ήμουνα για 2 χρόνια σε μια βραχονισίδα. Εινούσε Παναγιά, Βραχονισίδα. Εκεί παρέλαβα. Δύο χρόνια σε Βραχονισίδα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχε νερό, έτσι, δεν υπήρχε τηλεόραση. Υπήρχε ραδιόφωνο με μπαταρίες, αλλά έπιανε μόνο τουρκικά, δεν έπιανε ελληνικά. Είναι ο τελευταίος βράχος ελληνικής επικρέατειας. Εκεί λοιπόν έμεινα επί 2 ολόκληρα χρόνια. Παρέλαβα σκηνή, μια σκηνή με έναν 4 φαντάρι μέσα. Και μόλις έφυγα, παρέδωσα φυλάκιο με τις σχετικές ανέσεις, δηλαδή να μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι μέσα, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Είναι και σήμερα το φυλάκιο. Και βέβαια το 1986 με το στρατό έφυγε γιατί. Την ημέρα που είχε γίνει το Τσέρνομπιλ, δηλαδή το 86, 5 Μαΐου, το Έθνος Κυριακής δημοσίευσε ένα άρθρο μου, λογαγός ενεργεία τότε, λογαγός ενεργεία, πρέπει στο Πολύκαστρο, στο οποίο έγραφα 22 προτάσεις, προτάσεις έκανα. 22 προτάσεις για να βελτιωθούν τα στρατιωτικά πράγματα. Μεταξύ των οποίων ήταν και αύξηση στις αποδοχές των στρατιωτικών, έλεγα ότι πρέπει να βαθμιστεί το επίπεδο σπουδών, ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο διαβίωσης των στρατιωτών. Ήταν 22 συγκεκριμένες προτάσεις. Οι οποίες βεβαίως στην πορεία, σε μια τριετία, τετραετία, έγιναν όλες. Και 22 υλοποιήθηκαν. Βέβαια, μένα με διώξανε. Και μάλιστα ήταν φοβερό ότι ήταν την κατηγορία προσβολή του στρατού, έτσι. Λοιπόν, για τη δημοσίευση στο έθνο δισέλιδο. Ο Τσουκαράκης της εποχής. Χωρίς να θες να γίνει Τσουκαράκης, δεν εννοώ αυτό. Όχι, εγώ το πλήρωσα. Βγήκα εκτός, να σου πω κάτι. Βγήκα εκτός στρατού, έτσι. Ξεκίνησα από το μηδέν, άνεργος. Μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά πλήρωσα στο ακέραιο και τα έξοδα σπουδών της σχολής Ευελπίδων. Ήρθε καταλογισμός και πλήρωσα όλα μέχρι τελευταίας δραχμής. Μάλιστα, πόσα χρήματα Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και 4 χρόνια σπουδών. Όλα. Δηλαδή μου χρέωσαν μέχρι και το τσάι. Τόσο. Με τόσα τσάι, ποιο τόσο κάνει, α πούμε. Στα 4 χρόνια όλα τα έχω πληρώσει. Μέχρι τελευταία στιγμή. Και βέβαια υπάρχει μια εθνική ικανοποίηση ότι αυτά τα οποία έλεγα έγιναν. Υπάρχει μια δεύτερη εθνική ικανοποίηση ότι μπορούν πια οι στρατιωτικοί να συνδικαλίζονται, δηλαδή να λένε τη γνώμη του. Να αρθρογραφούν, αρκετοί αρθρογραφούν, από τότε ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα. Μπορούν, γιατί πέφτει και ένα σχετικό έτσι. Κοίταξε, υπάρχει μια σχετική αυτή, αλλά δεν είναι, ήταν το κακό το δικό μου, έτσι. Να φύγει, διότι έγραψε ένα άρθρο. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Ένα δισέλιδο άρθρο με προτάσει για την βελτίωση στρατιωτικών πραγμάτων. Βέβαια, από το. Δεν ξέρω, εύχομαι να μην συμβεί. Ξαφνικά βγαίνει ξεχρέμαστο, έτσι. Ναι. Χωρίς μία στην τσέπη, ξεκινά. Δεν το περίμενε όταν το έγραψε το άρθρο. Κοίταξε να δει, δεν περίμενε ότι θα φτάνω στο σημείο αυτό. Πίστευα, ας πούμε, γιατί γι' αυτό το άρθρο πέρασε και στρατοδικείο, υπόψη, έτσι. Πέρασε και στρατοδικείο. Βέβαια, αθωώθηκα παντού. Αθωώθηκα και στα διοικητικά δικαστήρια και στα ποινικά δικαστήρια. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες είναι αθωωτικές για μένα και θα μπορούσα να είχα επιστρέψει στο στρατό. Αλλά πέρασαν χρόνια και δεν νομίζω ότι μπορούσα μετά από όλα αυτά να ξαναγυρίσω. Βέβαια, θα γλίτωνα και τα λεφτά που έδωσα. Θα έπαιρνα και όλους τους μισθούς. Θα ήταν τεράστιο το οικονομικό όφελος για μένα.
Αλλά προτείνωσα να μην, να μην γυρίσω στρατό, να μην επανέλθω και να παραμείνω στη δημοσιογραφία, διότι είχαν αλλάξει οι ορίζοντες και προσανατολισμοί. Ασχολήθηκες αμέσως μετά με τη δημοσιογραφία ή... Όχι, υπήρχε ένα διάστημα, κοίταξε, εγώ έχω τελειώσει το μαθηματικό, έχω τελειώσει το μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, του μαθητικών επιστημών. Δύσκολο τμήμα. Δύσκολο τμήμα. Mm-hmm. Και το τελείωσα πώς, όντας στρατιωτικός, όντας αξιωματικός. Δηλαδή υπηρετούσα στο Πολύκαστρο, στο Λαγκαδά, στη Χίο, στα Καρδάμιλα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε μάχημες μονάδες πάντα, ποτέ σε επιτελείο, μηχανοκίνητα τάγματα κτλ. Και τα βράδια διάβαζα. Έτσι. Και να φανταστείς, τελείωσα το μαθηματικό. Είχα παρακολουθήσει όλες και όλες, νομίζω, 3-4 φορές, 5 φορές, συνολικά στα 5 χρόνια. Τι γινόταν, έπαιρνα άδειες, δεν είχα πάρει για 5 χρόνια, δεν είχα πάρει ούτε μια ώρα άδεια. Ούτε όχι μέρα, ούτε, ούτε ώρα άδεια. Έτσι. Όλες τις άδειες τις έπαιρνα και πήγα στο πανεπιστήμιο και έδινα μαθήματα. Και μάλιστα το πήρα και με καλό βαθμό. Άρα λοιπόν, μόλις έφυγα από το, από το στρατό, συνέχιζα να αρθογράφω, αλλά όχι επαγγελματικά, σε διάφορα έντυπα. Αλλά βγήκα μετά να πρέπει να δουλέψω κιόλας, έτσι. Και βγήκα στη δουλειά, στο μεροκάματο, στα φροντιστήρια. Όλοι οι κάμπιος με γνώριζε τότε, έκανα μαθηματικά. Και μάλιστα έκανα γεωμετρία. Και έκανα και μάλιστα και στους υποψήφιους για τη σχολή Ευελπίδων για τις στρατιωτικές σχολές. Ναι. Στα φροντιστήρια του Μιρετζότη, δηλαδή ακάνικος. Και μετά βέβαια συνέχισα. Από το 1992 και μετά όμως, μπήκα στη δημοσιογραφία επαγγελματικά. Γιατί είχα συνεργαστεί με τον Αίμνη στο Δήμαρχο Αθήνα, τον Αντώνη τον Τρίτσι, στο Δημαρχείο της Αθήνας. Είχαμε μια έτσι προσωπική καλή φιλία. Με είχε πάρει στο Δήμο, είχα ασχοληθεί με το όλο το σύστημα καθαριότητας, με τη μουσική αστυνομία κτλ. Πέθανε ο Τρίτσις. Τότε ξεκίνησε το παρόν του Μάκη Κουρή, ήταν ο Κουτουφάς εκεί. Ξεκίνησα με το παρόν και άρχισα να μπαίνω επαγγελματικά στη δημοσιογραφία από το 1992. Άρα τώρα έχω 22 χρόνια που είμαι στη δημοσιογραφία, στο στρατιωτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ. Αυτά. Στην προσωπική ιστορία. Το στρατό τώρα από την ημέρα που τον άφησες και πέρασες σε μια άλλη πλευρά και το βλέπεις από μια άλλη όχθη, πώς τον κρίνεις, έχει προχωρήσει μπροστά από την εποχή που τον άφησες ικανοποιητικά, μπροστά έχει πάει, αν είναι ικανοποιητική η ρυθμή. Κοίταξε, μπροστά αυτού του μπροστά που λέμε. Μπροστά έχει πάει. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Αυτό είναι όμως το ένα θέμα. Έτσι. Το άλλο θέμα είναι, και πιο σημαντικό, είναι εάν μπορεί αυτή τη στιγμή ο στρατός, όπως είναι τώρα, με αυτή τη δομή, εάν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Διότι πια έχει σταματήσει ο στρατός να είναι ένας παραδοσιακός μηχανισμός, αμυντικός μηχανισμός κτλ. Είναι κάτι πολύ σύνθετο. Δηλαδή, οι σημερινές απειλές. Είναι οι ασυμμέτρες απειλές, είναι ο κυβερνό πόλεμος, είναι εξελιγμένα οπλικά συστήματα, είναι άλλα πολλά. Σε αυτό το τομέα λοιπόν εκτιμώ ότι μένουν να γίνουν πολύ περισσότερα. Και η ανασυγκρότηση του στρατού, θα έλεγα, με η διοικητική μεταρρύθμιση δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Δεν έχουν γίνει αυτά τα βήματα που έπρεπε να έχουν γίνει. Έχουν μείνει πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν. Και θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, οι πτέραρχοι, οι ανώτατοι αξιωματικοί, εν πάση περιπτώσει, να είναι πιο τολμηροί στις αποφάσεις τους και πιο τολμηροί στις αλλαγές τους. Και δεν πειράζει, ας συγκρουστούν και με την πολιτική ηγεσία. Δεν πειράζει, ας συγκρουστούν. Οι συγκρούσεις σε αυτό το επίπεδο είναι σε καλό. Βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχουν και ατυχήματα, να προστατευτεί κάποιος. Αλλά θα έχει την ηθική ικανοποίηση ότι εγώ προσπάθησα να κάνω το καλύτερο στο στράτευμα. Και είναι αυτό το οποίο μένει, διότι το να υπηρετήσει στο στρατό, όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι απλά ο αξιωματικός, δεν κάνει ένα επάγγελμα. Δεν είναι επαγγελματίας μόνο, γιατί είναι και επαγγελματίας βέβαια. Αλλά είναι περισσότερο ένας άνθρωπος της προσφοράς. Έχει να προσφέρει στην πατρίδα, στο κοινωνικό σύνολο. Έχει αυξημένες ευαισθησίες σε θέματα εθνικά. Μέχρι εδώ είναι καλά όλα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να το αναγνωριστούν και θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να αφήσει περισσότερη ευχέρεια στη στρατιωτική ηγεσία, αλλά σε θέματα στρατιωτικά όμως. Έτσι. Δηλαδή να μην μπλέκουμε την πολιτική με τα στρατιωτικά θέματα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν είναι Υπουργείο Στρατιωτικών, είναι Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει δύο τομείς. Ο ένας είναι ο στρατιωτικός τομέας, που εκεί θα πρέπει οι στρατιωτικοί να κάνουν τη δουλειά τους και την ξέρουν να την κάνουν τη δουλειά τους, αν τους αφήσουν. Και από την άλλη πλευρά είναι η πολιτική. Το Υπουργείο παράγει πολιτική, είναι ένας πολιτικός φορέας, κάνει πολιτική. Εκεί είναι λοιπόν θέμα της πολιτικής ηγεσίας. Να κάνει, δηλαδή, για παράδειγμα, στρατιωτική διπλωματία. Ένας τεράστιος τομέας, ο οποίος δεν έχει αναβαθμιστεί όσο θα έπρεπε. Και εάν οι υπουργοί έρχονται στο Υπουργείο και φοράνε τη στολή του στρατάρχη
καθίσατε γελοί οι μεταπολίτες. Δεν μπορούν να κάνουν, ούτε στρατάχοι να κάνουν, ούτε. Δεν μπορούν να διοικήσουν. Δεν είναι διοικητές. Ο υπουργός δεν είναι διοικητής μονάδας. Είναι υπουργός. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που παράγει πολιτική. Και θα πρέπει λοιπόν ο υπουργός, και σαν ένας, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα. Σοβαρά θέματα είναι τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Ποιος έχει κάνει ανάλυση. Τι συμβαίνει τώρα από την Ουκρανία μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Σπαράσεται η περιοχή αυτή. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά αυτά, αλλά επειδή σε ρώτησα για το πόσο μπροστά πήγαμε και για να έρθουμε και στο άρθρο που, το επίμαχο άρθρο που δημιούργησε αυτή την αναστάτωση. Εντάξει, πήγαμε μπροστά. Έχουμε φτάσει το 2014 όμως και διαπιστώνει ο απλός πολίτης, άσε μας δημοσιογράφους, ότι δύο στρατηγοί δέχονται να είναι υποψήφοι με Δεξιά Αυγή και έγραψε ένα κομμάτι που θα έλεγα πολύ απαλό και χλιαρό, δεν ήταν τίποτα έξαλλο για να πω ότι δημιουργηθεί όλη αυτή η αντίδραση. Καταρχήν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις που θα μας περιγράψεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχήν, θέλω να πω το εξής. Το ψάξα λίγο το θέμα. Όχι λίγο, αρκετά. Και γνωρίζω όνομα επώνυμου αρθμός Μητρώου. Τρεις αντιστράτηγοι, ένα αποστρατεία, έτσι, χτες πληροφορήθηκα για έναν ακόμα αντιστράτηγο, τέσσερις ουσιαστικά, ένας αντινάβαρχος και ένας αντιδράρχος, δηλαδή τέσσερις και δύο, έξι. Έγιναν σε αυτούς, έγιναν κρούσεις από διαμεσολαβητή της Χρυσής Αυγής να είναι υποψήφιοι στους οποίους τους προσέφεραν έδρα. Ναι. Θα βγείτε σίγουρα. Ναι. Σας το εγγυώμαι αυτό. Και οι έξι, αυτούς που ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και άλλοι, εγώ αυτούς ξέρω. Τους οποίους, αν θέλεις το όνομα, δεν έχω. Δεν υπάρχει λόγο. Αλλά σας λέω ότι είναι έξι άνθρωποι, τέσσερις στρατηγοί, ένας ναυτικός και ένας της αεροπορίας, οι οποίοι είπαν όχι. Μάλιστα, δε, οι δύο από αυτούς ήταν και ιδιαίτερα, θα έλεγα, σκληροί στο όχι που είπαν. Αρνήθηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει καταρχήν να τους τιμήσουν. Αρνήθηκαν να εκλεγούν ευρωβουλευτές, που τους εξασφαλίζει μια πενταετία με υψηλές αποδοχές, διότι δεν ήθελαν να έχουν σχέση με αυτό το χώρο. Ποιος είναι αυτός ο χώρος? Αν δει κανείς Χρυσή Αυγή, τα δημοσιεύματα, την ιδεολογική κατεύθυνση, τις αναλύσεις κτλ., θα καταλάβει ότι πρόκειται για ένα από, δηλαδή από τα κείμενά τους. Λένε οι άνθρωποι, οι ίδιοι το λένε, ότι είναι ένα νέο ναζιστικό κόμμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ρατσιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τον Χίτλερ ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα, ιστορική προσωπικότητα. Ποιος, ο μεγαλύτερος δολοφόνος της ανθρωπότητας, τον θεωρούν προσωπικότητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι για τα δεινά του κόσμου φταίνουν οι Εβραίοι που πρέπει να εξοντωθούν. Είναι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι οι Έλληνες ως φυλή είναι ανώτεροι από τους άλλους, ανθρώπους. Είναι δηλαδή, έχουν μια εθνοφιλετική ανωτερότητα λόγω αίματος. Αυτά είναι πράγματα επικίνδυνα. Είναι πράγματα επικίνδυνα και για το δημοκρατικό πολίτευμα και για τον πολιτισμό και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν να ενταχθούν σε αυτά τα ψηφοδέλτια, οι στρατηγικοί, οι αντιστράτηγοι, ο αντιπτέραρχος και ο αντινάβαρχος, για μένα είναι, θα έλεγα, δίδαξαν ήθος και προσωπική αξιοπρέπεια και τίμησαν τις ένοπλες δυνάμεις και τη στολή την οποία φόρεσαν. Τώρα, για τους δύο αντιστρατηγούς, οι οποίοι εντάχθηκαν και εξελέγησαν βουλευτές. Δύο θέματα θέλω να πω. Προσωπικά με ενόχλησε πάρα πολύ το ότι δύο αντιστράτηγοι πήγαν στον Κορυδαλό και υπέβαλαν τα σέβη τους στον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Στον οποίο μάλιστα είπαν ότι εμπνέονται από τις ιδεολογίες του. Έτσι. Παρένθεση. Ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής έχει διάβαλε το πρωί ένα άρθρο του. Έλεγε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και έπαιξαν πολιτισμό κτλ. Και έχουμε ίδιες. Έλεγε μάλιστα ότι μοιάζουμε πάρα πολύ. Εγώ κοιτάζοντας τον συγκεκριμένο κύριο αρχηγό της Χρυσής, δεν νομίζω ότι μου δείχνει την εντύπωση ότι είναι απόγνωστο των αρχαίων Ελλήνων, έτσι όπως τον βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπικό. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι περιποιεί τιμή σε δύο στρατηγούς να επισκέφτονται τον συγκεκριμένο κύριο με τις συγκεκριμένες απόψεις. Δεν λέω σε προσωπικό επίπεδο. Δεν είναι ανθρωπιστικοί λόγοι. Για ανθρωπιστικούς λόγους θα μπορούσα να το επισκεφθώ και εγώ στην φυλακή. Για ανθρωπιστικούς λόγους. Η επίσκεψη λοιπόν δεν είχε να κάνει με ανθρωπιστικούς λόγους. Ήταν για λόγους ιδεολογικούς. Ιδεολογικής ταύτισης. Δηλαδή, με έκανες ευρωβουλευτή για 5 χρόνια και εγώ υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου, στο ιδεολογικό σου μεγαλείο και έτσι ξεπληρώνω. Αυτό για μένα αποτελεί έσχος. Είναι ντροπή για τους
συγκεκριμένους στρατηγούς οι οποίοι ήρθαν σε αυτού του επίπεδου την συνδιαλλαγή με το συγκεκριμένο κόμμα. Και ένα κόμμα, να προσθέσω. Αυτό το κόμμα δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον κοινοβουλευτισμό. Αν δεις τα άρθρα των στελεχών και στο σελίδα της Αυγής, θα δεις ότι καταφέρονται κατά του κοινοβουλευτισμού. Δεν σέβονται το κοινοβούλιο. Τι δεν σέβονται δηλαδή? Το κρυπίδωμα της δημοκρατίας. Δεν σέβονται τους θεσμούς της δημοκρατίας. Εμείς ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Το υποστηρίζουμε το δημοκρατικό καθεστώς αυτό. Θέλουμε να ζούμε υπό δημοκρατικό καθεστώς. Άρα λοιπόν οι συγκεκριμένοι κύριοι οι οποίοι ενστερνίζονται αυτήν την ιδεολογία, δεν λέω καταρχήν ότι είναι αντίπαλοι της δημοκρατίας, αλλά υπονομεύουν όμως το δημοκρατικό πολίτευμα, έστω και άθελά τους, με αυτές τις επιλογές τους. Και κάτι ακόμα. Οι δύο στρατηγοί έγιναν στρατηγοί υπό δημοκρατικό καθεστώς. Δηλαδή κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Τους ανέδειξαν, τους τίμησαν. Η πατρίδα, το δημοκρατικό καθεστώς της πατρίδας, τους τίμησε και τους έκανε στρατηγούς. Αυτή την τιμή λοιπόν δεν την αξιοποίησαν. Απλώς τι έκαναν? Την παρέδωσαν, θα έλεγα, στις πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες ενός κόμματος το οποίο θεωρεί τιμή του ότι μάχεται τον κοινοβουλευτισμό. Εδώ τα θέματα είναι σοβαρά. Έτσι λοιπόν, δεν θα μπορούσα παρά να είμαι πραγματικά αντίθετος από ιδεολογική άποψη, γιατί σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω τίποτα να πω, ούτε με τον κύριο Επιτίδη, ούτε με τον κύριο Σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, απολύτως τίποτα. Και βάσει για τον κύριο Επιτίδη, ακούγονται και όλες οι απόψεις συναδέλφων του, είναι ότι ήταν ένας πολύ χαλαρός άνθρωπος, χαμηλών τόνων. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, τον είδα νομίζω το Σάββατο στο Contra Channel, ναι, στην εκπομπή του κύριου Βέλη, που ήταν μαζί με τον κύριο Φουντούλη, τον έτερο ευρωβουλευτή. Και μου έκανε εντύπωση ότι εντός εισαγωγικών παρέδιδε μαθήματα εθνικισμού, ναι, δίνοντας τον ορισμό του εθνικιστή ότι είναι ο δυναμικός πατριώτης. Ναι, εντάξει, κοίταξε, μπορείς. Καταρχήν, τον κύριο Επιτίδη, σας λέω ότι συμφωνώ. Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά χαμηλών τόνων. Και το αναφέρω γιατί προκάλεσε έκπληξη όλους. Δεν το ξέρω, και αυτό και εμένα ήταν μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη. Και για άλλους λόγους μεγάλη έκπληξη, μην τους λέμε τώρα, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί κανείς να επενδύσει, και θα το κάνουμε τώρα φαντάζομαι, μια απόφαση απαράδεκτη, γιατί πρέπει να είναι απαραδέκτο αποφάσεως αυτή η σύμπλευση και ο ενστερνισμός της ιδεολογίας της Χρυσής Αυγής. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, θα δώσει τον ορισμό του εθνικιστή, θα δώσει τον ορισμό του υπερπατριώτη κτλ. Και παρεπιπτόντως θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι αυτό το διάστημα πολλά ευρυστικά μηνύματα από πρώην στελέχη των όπλων δυνάμεων. Είναι μια μικρή μειοψηφία, δυναμική μειοψηφία, η οποία στέλνουν μηνύματα που είναι ευρυστικά και απειλητικά. Δεν τους κρατώ καμία κακία, πραγματικά το λέω. Εντάξει, σέβουμε τις απόψεις τους, σαφώς, και τους σέβουμε και τους ίδιους σέβουμε. Να σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, προχτές μου στείλε στο mail μου ένα επώνυμο άνθρωπος και έλεγε ότι κύριε Καπούτση, κάθε βράδυ προσεύχομαι στην προσευχή μου, προσεύχομαι στο Θεό να μας απαλλάξει από την παρουσία σας. Και γράφει εσύ με κάτω, λέει ο άνθρωπος, στέλεχος των ΟΗΚ. Σεβαστό. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα μου αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι καθόλου. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποιες απόψεις. Εντάξει. Επειδή όπως είπες, αλλά είναι η μειοψηφία. Είναι η μειοψηφία. Αυτοί είναι που κάνουν και το θόρυβο. Αλλά από την άλλη πλευρά, και σας λέω και πάλι, τους κατανοώ. Δεν τους κρατάω κακία και τους κατανοώ. Και, εντάξει, μπορώ να τους δω που θέλεις πολύ ευνοϊκά. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι η κατάστασή του είναι και καλύτερη. Γενικότερα. Αλλά υπάρχει όμως μια πλειοψηφία, η οποία θα έλεγα η πλειοψηφία των στελεχών των δυνάμεων, η οποία είναι κάθετα αντίθετη προς κάθε, θα έλεγα, ιδέα εξτρεμιστική, προς κάθε ιδέα η οποία αντιδημοκρατική. Εσύ το έζησες στην περίοδο που οι ενόπλες δυνάμεις ήταν το βαρύ στίγμα της Χούντας. Βέβαια, τα περίφημα στα γονίδια. Μπράβο. Του και το έζησες μέχρι το 86 που είχε αρχίσει αυτό το στίγμα. Είχε μια ξεφοριάση. Ήταν δύσκολο. Βγήκε εντελώς και έρχονται λοιπόν τώρα δύο αντιστράτηγοι, ο ένας μέχρι το 2011, και μπορεί να παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, αλλά εγώ θα το επισημάνω. Ο ένας αντιστράτηγος είναι μέχρι το 2011 διευθυντής ειδικών δυνάμεων. Πες μου εσύ, και να μας απαντήσει και ο ίδιος αν μπορεί, ο οποίος ότι καταθέτει τα καλόνια του στη Χρυσή Αυγή. Ποιος πολίτης απλώς μπορεί να πιστεί σε αυτό που του γράφουμε εμείς και εγώ και εσύ και διάφοροι παιδιά? Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει μεγάλο θέμα φασισμού σε ενόπλες δυνάμεις. Ποιος θα μας πιστέψει με αυτές τις δύο υποψηφιότητες και τις εκλογές? Όχι, δεν μας πιστεύουν. Και γι' αυτό, όχι, δεν στα δημοσιεύματα, δεν μας πιστεύουν.
Δεν πιστεύουν έτσι. Δηλαδή, διαπιστώνω ότι αρχίζει και γυρνάει πάλι το κλίμα στον κόσμο, στην κοινωνία. Ναι, ότι εκεί υπάρχει... παιδιά, πάντα υπάρχει ένα θέμα και υπάρχουν κάποιες εγγυησίδες οι οποίες είναι, θα έλεγα, απολυθώματα ή απομεινάρια της χουντικής ιδεολογίας. Έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν από το ξεκινάω, θα έλεγα... ξεκινάω, θα με επιτρέψεις, από την κατοχή. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτή η χώρα δεν έχει κλείσει λογαριασμούς όπως έπρεπε να έχει κλείσει. Ιδοσύλλογοι στελέχωσαν το κράτος και πάει λέγοντας, έτσι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Κοίταξε, όχι, όχι. Ήταν πολύ χρήσιμη μια κοπή και θα σου πω για το εξής. Καλά κάνεις και το είπες. Καλά κάνεις και το είπες για να λέμε μια πράγματα με το όνομά τους. Στην κατοχή, επειδή αυτές τις μέρες διαβάζω ένα σχετικό κείμενο που μου αρέσει πάρα πολύ. Οι συνεργάτες των Γερμανών ήταν οι κουκουλοφόροι και ήταν οι μεγαλύτεροι, θα έλεγα, έμποροι τότε της εποχής εκείνης, οι οποίοι κερδοσκοπούσαν. Κερδοσκοπούσαν στη δυστυχία των, με τη δυστυχία των Ελλήνων. Μετά, μου εισέφυγαν οι Γερμανοί, αυτοί εντάχθηκαν στη λεγόμενη εθνικόφρονα παράταξη, ανελήφθησαν σε πολιτικούς και σε επιχειρηματίες και σε μεγάλες προσωπικότητες. Οι μαυραγωρίτες μοίρασαν την αμερικανική βοήθεια έτσι, ανάλογα με τα φρονήματα των Ελλήνων. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, από εκεί ξεκινάει. Έτσι. Έχουν αυτό το στίγμα της συνεργασίας με το ναζιστικό καθεστώς, που επαναλαμβάνω αξιοποίησαν τη δυστυχία των Ελλήνων της εποχής εκείνης, του υπόδουλου ελληνικού λαού, για να πλουτίσουν. Κυροσκόπησαν. Έχουμε λοιπόν φαινόμενα κυροσκοπισμού σε όλη την ελληνική ιστορία. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Και να σας πω και κάτι. Θέλω να ξεφύγω λίγο το προσωπικό. Δεν καταφέρουν προσωπικά κάτι κυρίως στην Αδεινού και του κυρίου Επιτίδιου. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Καθόλου προσωπικό. Δεν του δωρίζει να κάνει εξάλλου. Να σας πω το εξής. Ότι δεν έχει μέσα. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιο κακοπροαίρετο. Ότι υπάρχει και ψήγματα κυροσκοπισμού στην απόφασή του να ενταχθούν στη Χρυσή Αυγή. Για διάφορους λόγους. Τώρα μην του αναλύσουμε. Μεταξύ αυτών και οικονομικοί λόγοι. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δίνει το δικαίωμα αυτό. Και κάτι ακόμα. Ναι. Είπες για τις ένοπλες δυνάμεις και για το αν υπάρχουν ή όχι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται ιδεολογικά με την Χρυσή Αυγή. Μα τους στήριξαν με την ψήφο τους αυτές τις εκλογές. Όχι μόνο βέβαια οι ένστολοι, έτσι, αλλά και άλλοι. Αλλά και οι ένστολοι. Τους στήριξαν τα εκλογικά τμήματα που ψήφισαν στρατιωτική, αστυνομική, λιμενική κτλ. Η Χρυσή Αυγή είχε αξιόλογα ποσοστά πάρει. Έτσι δεν είναι. Βγαίνει αυτό. Αυτό βέβαια, για να μην περάσουμε και στο άλλο άκρο, δεν σημαίνει ότι ο στρατός, ξέρεις, είναι έτοιμος να κάνει πραξικόπημα και να ανατρέψει το πολίτευμα. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τέτοιος κίνδυνος εκτροπής από το στρατό δεν υπάρχει. Το θεωρώ αδιανόητο να σου πει κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν στηρίζεις ένα τέτοιο κόμμα, αφήνεις πολλά περιθώρια για παρερμηνίες. Και όλοι θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, ότι σήμερα ο ελληνικός λαός δεν περνάει καθόλου καλά. Είναι σε μια, θα έλεγα, δύσκολη κατάσταση. Και το υπόλοιπο 90% δικαιολογημένα είναι θυμωμένο, αλλά δεν εντάχθηκε στο. Αυτό θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή, όταν είναι σε μια χώρα, για να τα λέμε, γιατί να μας ακούνε και άνθρωποι. Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια άνεργοι, περίπου 2 εκατομμύρια κατά από τα λίγα φτώχεια. Κάθε μέρα αυτοκτονούν άνθρωποι, χάνουν τις δουλειές τους. Υπάρχει δυστυχία στον κόσμο. Ψάχνουν τα σκουπίδια για να φάνε οι άνθρωποι. Πήγαινε στις λαϊκές αγορές μετά το μεσημέρι να δεις τι γίνεται. Πώς πέφτει πάνω ο κόσμος να βουτήξει δύο σάπιες πατάτες. Πήγαινε στα συστήματα που κάνει η εκκλησία ή ο Δήμος να δεις τι γίνεται. Είναι τραγικές οι σκηνές, τραγικές οι εικόνες. Έχουν μια απαράδεκτη κατάσταση για την οποία ευθύνονται βεβαίως επώνυμοι πολιτικοί. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα ονόματα. Για αυτή τη σημερινή κατάσταση ευθύνονται εκείνοι οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα. Είτε ο Πρωθυπουργός, είτε ο Υπουργός Οικονομικών, είτε δεν ξέρω τι άλλο είναι. Έχει ονοματεπώνυμο αυτός που μας έφερε την κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πράγματι είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, ότι πράγματι έχουμε αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι έφεραν το λαό σε αυτήν την κατάσταση, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ενταχθώ σε ένα κόμμα ακραίο που δεν το θέλει ούτε καν η Λεπέν της Γαλλίας, στο εθνικό μέτωπο της Γαλλίας να ενταχθεί η Χρυσή Αυγή. Και δεν έχει, ξέρεις, να προτείνει και κάποια λύση. Ναι. Γιατί λέμε για άλλες πολιτικές δυνάμεις, διάφορες πολιτικές δυνάμεις, διάφορα κόμματα. Ωραία, τι λέτε, ποια είναι η πρότασή σας. Η πρόταση της Χρυσής Αυγής ποια είναι δηλαδή πολιτική για να βγει η χώρα από την κρίση. Ότι θα βάλει τους καταδρομείς να φυλάνε τα σύνορα, να μην περνάνε λαθρομετανάστες. Δηλαδή, είναι η απορία μου για να πάμε λίγο στους ψηφοφόρους, γιατί όλοι μας έχουμε τις ευθύνες. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες νέες κοπελιές, γιατί θα υπήρξαν ιδέες που ψήφισαν Χρυσή Αυγή.
γνωρίζουν ότι στο πρόγραμμά της συμπεριλαμβάνει τη ρύθμιση ότι πρέπει να έχουν υποχρεωτική θητεία στα 18 γυναίκες. Δεν ξέρω πολλές Ελληνίδες που θα τους άρεσε η ιδέα. Είναι αυτό. Δεν θέλω να πω ότι εμείς ψηφίζουμε λίγο περίεργα. Κοιτάξτε να δείτε, για να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την κατάσταση δεν είναι άγκυρος ευθυνών και ο ελληνικός λαός. Έχει κάνει επιλογές. Δεν μπορείς να επιλέγεις κάποιον ο οποίος είναι αποδεδειγμένα κλέφτης. Έχει διατελέσει υπουργός, έχει πάρει αποφάσεις αντιλαϊκές, έχει πάρει αποφάσεις που σε έχουν οδηγήσει στην ανεργία, βρεβλάκα, και πάλι τον ψηφίζεις. Ξανά τον ίδιο. Δεν σου φταίει αυτό, θες και εσύ. Άρα λοιπόν έχουμε και εμείς ευθύνες για το σημερινό πολιτικό κατάντημα. Βέβαια οι πολιτικοί έχουν την κύρια ευθύνη. Η διαπλοκή με τους επιχειρηματίες είναι η κύρια υπεύθυνη για το σημερινό κατάντημα. Γιατί η χώρα σήμερα βρίσκεται σε κατάντημα. Κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό. Έτσι. Και το θέμα είναι αν υπάρχει διέξοδος και πρόταση διεξόδου από την κρίση. Εγώ είμαι αισιόδοξος και το λέω δημοσίως. Είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω, να σου προτείνω και να σου πω ότι ξέρεις, βλέπω επειδή μου λύσει. Ότι υπάρχει διέξοδος. Ότι θα ξεφύγουμε αυτό το τέλμα το οποίο βρισκόμαστε. Ξέρεις τι έχει χτυπηθεί περισσότερο, η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Εδώ, όταν ο άλλος είναι άνεργος, όταν δεν έχει να φάει, δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του, τι κάνει, κάνει εκτός την αξιοπρέπειά του. Λοιπόν, το χτύπημα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει δεχτεί ο Έλληνας πολίτης. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, θα σε ρωτήσω κάτι, ίσως να σε φέρω σε δύσκολη θέση, επειδή ίσως να συμμαχτείς του Νίνα αρχηγού ΓΕΘΑ. Πιστεύεις, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι και εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα περιθώριο επιτροπή από τι Ένωπε Δυνάμει, αυτά είναι ιδίε και ιδιαιτερότητε. Δεν το συζητάμε. Συμφωνώ ότι είναι μειοψηφία αυτέ οι απόψει τη Ένωπη Δυνάμει. Πιστεύεις ότι η ηγεσία έχει δώσει το σωστό μήνυμα με δυνατή φωνή ότι αυτά εδώ δεν περνάνε? Πρόσεξε, ξέρεις ότι πολλοί θα πούνε είναι νόμιμο κόμμα. Εγώ επειδή ζω στον πραγματικό κόσμο και είμαι ρεαλιστής, αναφέρω πάντα το παράδειγμα ενός Γάλλου στρατιώτη, ο οποίος πριν από 2-3 μήνες, τυχαία σε μια φωτογραφία η οποία δημοσιεύτηκε στο Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας από ένα περίπολο κάπου στην Αφρική, φορούσε ένα μεταγιόν που παρέμπε στα SS. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στη 1 το μεσημέρι, μέχρι τις 6 το απόγευμα ο στρατιώτης είχε φύγει από το Γαλλικό στρατό. Εμείς έχουμε δώσει το μήνυμα ότι ψηφίστε ό,τι θέλετε, είστε ελεύθεροι. Κατεβείτε υποψήφιοι όσοι μπορείτε να κατεβείτε με όποιον θέλετε, αλλά εντός στρατεύματος αυτά ξεχάσετε τα. Και επειδή εσύ έχεις ζήσει την εποχή που έμπαινε στρατιώτης και διάβαζε αθλητική εφημερίδα και έτρωγε 5 μέρες φυλακή, με συγχωρείς, αλλά δεν νομίζω ότι βλέπω τον ίδιο δυναμισμό σε αυτό το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Σήμερα. Κύριε Βάζ, υπάρχει. Καλά, κάτι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι απλό το θέμα αυτό. Και δεν με φέρνει σε καθόλου δύσκολη θέση. Δεν είναι καθόλου απλό το θέμα. Εγώ θα σου πω δύο εκδοχές. Η μία είναι αυτή του αρχηγού ΓΕΘΑ, αν θέλει συστατική ηγεσία. Να μην το χρησιμοποιήσω, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Μιχάλης Κωνσταράκος, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, είναι και συμμαθητής μου και δεν θα έλεγα. Και δεν είναι και εύκολη η το αναγνωρίζω, ναι. Επειδή εκτιμώ, και το εκτιμώ αντικειμενικά ότι ένας πραγματικά ικανός αξιωματικός, με γνώσεις, με επίπεδο, με μεγέθος κτλ. Θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα τόσο της στρατηγικής ηγεσίας. Να κάνεις την ηγεσία τι, να ξεριζώσει από τον άλλον μέσα, από μέσα του, ότι ξέρεις, ταυτίζομαι με τη Χρυσή Αυγή. Όταν υπάρχει ένας αξιωματικός, μια παράδειγμα, ένας επιλογίας, ένας ανθρασπιστής, ένας φιλοχαγός, έτσι. Οι οποίοι για δικούς τους λόγους, έτσι, δεν θέλω να υποβεβαιωθώ. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η Χρυσή Αυγή για αυτούς είναι η ελπίδα της σωτηρίας του έθνους. Το πιστεύουν, έτσι, το πιστεύουν, δεν είναι. Τι να σου κάνει σε αυτή την περίπτωση ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του στρατού, ο αρχηγός του ναυτικού, ο αρχηγός αεροπορίας. Τι να κάνει, να κάνει πάλι διοικητικά μέτρα πια σε βάρος τους. Μάλιστα δε, σε αυτούς τους κύκλους υπάρχει, θα έλεγα, ένα συνωμοσιολογικό καθεστώς. Ο ένας στηρίζει τον άλλον, ένας καλύπτει τον άλλον, κάπου ξέρεις μεταξύ μας να τα βρούμε. Υπάρχουν αυτά. Υπήρχαν αυτά. Είναι αυτές οι λεγόμενες χουντικές νησίδες που υπήρχαν στο στρατό και υπάρχουν. Έχουν περιοριστεί βέβαια, είναι αλήθεια. Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν. Εκεί δεν έχει. Κάνουν περισσότερο θόρυβο, λες τώρα με το φαινόμενο. Ναι, τώρα ακριβώς αυτό. Λίγοι είναι. Δεν είναι πολλοί. Λίγοι είναι. Αλλά είναι, θα έλεγα, κάνουν ουσιαστική παρέμβαση με τον τρόπο τους. Αυτό είναι θέμα όμως. Είναι θέμα. Και δεν ξέρω ότι. Τι θα μπορούσε, το έχω σκεφτεί αυτό. Τι θα μπορούσε να κάνει, που πάω σε θέση, πες ότι ήμουν αρχηγός στρατού, τι θα μπορούσε να κάνει. Εγώ θα έλεγα, αναφέρομαι στις συμβολικές κινήσεις, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πιάστηκε ένας επόπτου ναυτικού, Χρυσαυγίτης, με ταυτότητα Χρυσαυγής πάνω του, να είχε εμπλακεί στο μοναστηράκι σε επεισόδια. Ναι. Δεν μάθαμε τι έγινε ποτέ. Ναι. Όχι εμείς, οι συνάδελφοί του. Ναι.
να μάθουν. Εδώ, ναι, ναι. Εδώ μπαίνει. Ένα πράγμα απλώς σου λέω. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Και για να σου πάω πιο πέρα. Καταλαβαίνω απολύτως τους αρχηγούς. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα και πάρα πολύ λεπτό. Νομίζω όμως ότι αυτή η νοοτροπία που έχουν όλοι τους, ότι εντάξει παιδιά, ότι γίνεται στην κοινωνία γίνεται και σε εμάς. Εμείς τουλάχιστον δύο ενόπλες δυνάμεις, επειδή έχουμε πολύ ψηλά, νομίζω ότι οι ενόπλες δυνάμεις πρέπει να δείχνουν και ένα παράδειγμα προς την υπόλοιπη κοινωνία. Ναι. Και επειδή είναι ψηλά και στην εκτίμηση της κοινωνίας οι ενόπλες δυνάμεις, νομίζω ότι οφείλουν να δίνουν ένα παράδειγμα. Σωστό, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Θα πρέπει να είναι εκ των πραγμάτων, θα έλεγα, οι ενόπλες δυνάμεις προσιλωμένες στο συλλέγμα και στον όρκο. Και υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ με τους χρυσαυγίτες ευρωβουλευτές στρατηγούς. Έτσι, έχουν δώσει συγκεκριμένο όρκο στο Σύνταγμα να φυλάτουν, όρκο λέει να φυλάτουν πίστη στο Σύνταγμα, να τηρούν με ευλάβεια τους νόμους του κράτους. Όταν λοιπόν η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν ταυτίζεται απόλυτα, και είμαι πολύ επίοικης, με το δημοκρατικό μας πολίτευμα, με τον κοινοβουλευτισμό, έχουν πρόβλημα πια. Και συνειδησιακό πρόβλημα πια, εκτός των άλλων. Έτσι. Αυτό αφήνω όμως αυτό στην άκρη. Και πάω για τους ενεργεία στρατηγούς. Πιστεύω ότι αρκετοί από αυτούς που έχουν ενστερνιστεί την ιδεολογία, σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, της Χρυσής Αυγής, το κάνουν για άλλους λόγους, για πολύ διαφορετικούς. Είναι πικραμένοι, διότι πιστεύουν ότι είναι αδικημένοι, πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έκοψε το μισθό, άρα θα εκδικηθώ την κυβέρνηση πώς στηρίζω τη Χρυσή Αυγή. Ότι οι πολιτικοί δεν σέβονται τις ενόπλες δυνάμεις. Οι πολιτικοί δεν σέβονται τις ενόπλες δυνάμεις και μέχρι ένα σημείο δεν έχουν και άδικο. Έτσι. Υπάρχουν, υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν έρθει απέναντι από το στρατό. Από το στρατό ως έναν μηχανισμό εθνικών διαστάσεων. Το θεωρούν περιττό μηχανισμό. Ναι, αρχίζουν ας πούμε, και το συκοφαντούν ναι. Και τον υπονομεύουν τη συμπεριφορά του και τον απαξιώνουν. Δεν μπορεί να είσαι πολιτικός και να απαξιώνεις τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή το κράτος, αυτό το ελληνικό κράτος, εκτός των άλλων, στηρίζεται και στις ενόπλες δυνάμεις. Δεν μπορώ να φανταστώ κράτος χωρίς να έχει ενόπλες δυνάμεις. Πόσο μάλλον το ελληνικό κράτος που είναι και σε μια περιοχή που είναι δύσκολη, με τεράστιες, θα έλεγα, απειλές από παντού. Εκεί στηρίζεται. Εκεί στηρίζεται η ύπαρξη, η συνέχεια της ύπαρξης του ελληνικού κράτους στηρίζεται και στις αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις. Αυτό μπορεί να περάσει προς τα έξω. Πολλές φορές έχω γράψει ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν καταρρεύσουν οι ένοπλες δυνάμεις, σε καιρό ειρήνης, δεν μιλάω για καιρό πολέμου, θα καταρρεύσει ο δημόσιος τομέας. Εάν βάλουμε, πρέπει η αεροπορία όχι να μας στέλνει κάθε μέρα τις μεταφορές ασθενών που κάνει, πρέπει να τα συγκεντρώνει και εβδομαδιαία για να καταλάβει ο κόσμος ότι εάν δεν υπήρχαν τα S-130, τα Super Puma, θα πέθαινε κόσμο στα νησιά κάθε μέρα. Ακριβώς. Εδώ θα είμαστε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Μήπως οι αρχηγοί, όχι μόνο οι σημερινοί και οι προηγούμενοι και πιθανόν και αυτοί που θα έρθουν, είναι περισσότερο σιωπηλοί από ό,τι πρέπει? Ναι, εδώ είναι μεγάλο θέμα, που είναι από αλλιά είναι αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Νομίζουν. Μίλησε ο Ξύδης, έφυγε. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Νομίζουν λοιπόν οι στρατηγοί ότι το ότι τους έβαλαν στη θέση αυτή, ότι το Κησία επιλέγει έτσι, και τον αρχηγό του Γεθά και τους αρχηγούς των επιτελείων. Σε επιλέγει το Κησέα, ότι θα πρέπει να υλοποιούν ό,τι και να τους πει η πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι λάθος. Διότι η πολιτική ηγεσία, θα έλεγα, δεν γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται στο στράτευμα και, εν πάση περιπτώσει, αν συμβεί κάτι στραβό από τους στρατιωτικούς, θα μην συμβεί στρατιωτικούς. Έχει συμβεί, παραδείγματα, ίμια κτλ. Το ρίξαν όλα στους στρατιωτικούς. Την πολιτική ανεπάρκεια, δηλαδή, η πολιτική, πολύ εύκολα τη μεταφέρουν στους στρατιωτικούς. Αυτό γίνεται. Ο στρατιωτικός, λοιπόν, ο οποίος είναι προσωπικότητα και έχει επαξίως αρχηγός γενικού επιτελείου, θα πρέπει να έχει μέσα του και τη σύγκρουση. Διότι θα πρέπει να ο πολιτικός κάνει πολιτική, πολλές φορές κάνει με κομματικά κριτήρια. Δεν έχει σχέση με το στρατό. Οι επιλογές των στρατηγών πρέπει να είναι, και φαντάζομαι ότι είναι, με εθνικά κριτήρια. Πέρα από τον κομματισμό, έχουμε ζήσει τον κομματισμό σε ενόπλες δυνάμεις. Είναι καρκίνωμα. Το να παίρνει βουλευτής τον αρχηγό στρατού και να του λέει κάνε τη μετάθεση στον τάδε φαντάρο γιατί είναι αυτό, το έχουμε ζήσει, έχει συμβεί. Ή να καλεί υφυπουργός τον αρχηγό του ΓΕΣ και να του λέει γράψε θα προστρατευθούν αυτοί και αυτός ναι. Θα προαρθεί, το έχουμε ζήσει. Ναι. Και προς τιμήν του Κώστα του Ζαζέα, του αρχηγού του ΓΕΣ, ο οποίος παραιτήθηκε. Έτσι. Υπάρχουν και τέτοιοι. Δηλαδή ο Κώστας του Ζαζέας είναι παράδειγμα αρχηγού επιτελείου να έρθει σε σύγκρουση. Λοιπόν, και το άλλο θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορεί στο στρατό να περνάει η κομματική προπαγάνδα. Δεν μπορεί να περνάει. Θα πρέπει ο κομματισμός να μένει απ' έξω από το στράτευμα. Δεν υπάρχει ούτε νέο δημοκράτης, ούτε πασόκος, ούτε κομμουνιστής, ούτε χρυσαυγίτης. Υπάρχει Έλλην
αξιωματικός ή υπαξιωματικός, δηλαδή στέλεχος των δυνάμεων, που έχει μια συγκεκριμένη εθνική αποστολή. Αυτή η εθνική αποστολή υπερβαίνει κατά πολύ τις κομματικές περιχαράξεις. Οι πολιτικοί όμως στείλουν την παγίδα αυτή, στρατιωτικούς, με τα ρουσφέτια, με τις καλές μεταθέσεις, με τις κρίσεις ευνοϊκές. Αυτό, αν δεν κοπεί αυτό το πράγμα από το στράτευμα, δεν θα έχουμε στράτευμα αξιόπιστο. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ζούμε, το λέμε, το παραλαμβάνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Έξω η πολιτική και τα κόμματα από το στράτευμα. Έξω. Τελείως. Είναι άλλη δουλειά. Δεν πρέπει να μπαίνει. Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποιο σύγχρονο κράτος κομματικοί instructors κάνουν κουμάντο? Πού έχει συμβεί αυτό? Εδώ συμβαίνει όμως. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει οι αρχηγοί των επιτελείων, οι ανώτεροι και οι ανώτεροι αξιωματικοί, θα πρέπει να, μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία, να το βγάλουν έξω από το στράτευμα. Να έχουμε κρίσεις αξιοκρατικές, υπάρχει ο φάκελος των αξιωματικών, μπορεί να γίνουν κρίσεις όπως πρέπει να γίνουν και να αφήσουν τα ρουσφέτια και τις παράλληλες γραμμές και τις διασυνδέσεις με τα κόμματα. Τι κάνεις δηλαδή? Πας και επενδύεις, γίνεσαι κομματάρχης για να προαχθείς, να γίνεις από ταξιάρχος υποστράτηγος? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Και τι έχεις δώσει για να γίνεις υποστράτηγος? Τι έχεις δεσμευτεί, αφού σε κάνει το κόμμα? Σε ποιον δεσμεύεις? Το κόμμα, έτσι. Αυτά είναι κατάντημα, είναι εξευτελισμός αυτά, έτσι. Ότι πρέπει να καταλάβουν και οι σημερινοί αρχηγοί και αυτοί που θα έρθουν συνέχεια, ότι τη σιωπή τους πιθανόν ήδη να την πληρώσουν. Είπες πολύ σωστά, τα ίμια τα πλήρωσαν μόνο στρατιωτικοί. Περνάμε μια κρίση, έχει επιπτώσεις στις ενόπλες δυνάμεις, ας λένε ότι θέλουν. Μπορεί να επαναλαμβάνει μόνο τον κύριο Σταυραγόπουλος ότι έχουμε ένα πολύ καλό αμυντικό σύστημα. Έχουμε, αλλά έχουμε και προβλήματα. Και καλό είναι οι αρχηγοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά τους, όπως είπε, στον επαγγελματικό τους τομέα, να μιλάνε. Και δεν ξέρω αν και εμείς πλέον κάνουμε καλά που ξέρουμε πράγματα, δεν γράφουμε, επειδή υπάρχει νοοτροπία ότι δεν πρέπει να γράφουμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει όμως, νομίζω, ότι σιγά σιγά να μπαίνει και ο κόσμος στο νόημα. Κοίταξε, θίγεις μια ακόμα παθογένεια του Υπουργείου Άμυνας. Εγώ θα σου μιλήσω τώρα ως στρατιωτικός συντάκτης, που έχω 22 χρόνια στο Υπουργείο μας ως στρατιωτικός συντάκτης. Κοίταξε τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα με τους στρατιωτικούς συντάκτες και με τα θέματα του Υπουργείου. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει συμμετοχή των στρατιωτικών συντακτών στην καθημερινότητα των δραστηριοτήτων των επιτελείων και του Υπουργείου. Εάν ο στρατιωτικός συντάκτης δεν ζει την καθημερινότητα του Υπουργείου, δεν είναι καλός ρεπόρτερ, δεν είναι καλός δημοσιογράφος. Και γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν θέλουμε? Όχι, γιατί μας αφήνουν. Πιστεύω ότι, εγώ καταρχήν θεωρώ, για να μην, θα πω για τον κύριο Αβραμόπουλο, για να μην παρεξηγηθώ, θεωρώ ότι είναι ένας καλός υπουργός άμυνας. Ότι είναι ένας καλός. Και μάλιστα ένας έξυπνος άνθρωπος που προσπαθεί να τον αναβαθμίσει το Υπουργείο. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Λέω λοιπόν, για έναν τέτοιο υπουργό που τον θεωρώ καλό υπουργό, όταν δεν έχει δώσει ούτε μία συνέντευξη τύπου στους στρατιωτικούς συντάκτες, είναι προβληματικό. Και ένα δεύτερο, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα όταν υπουργός επιπέδου κυρίου Αβραμόπουλου δίνει συνέντευξη μετά από συνάντηση με ομόλογό του και στο press room είναι στρατιώτες ή υπάλληλοι του γραφείου τύπου και παρέσταται στην καλύτερη περίπτωση ένας δημοσιογράφος, ένας στρατιωτικός συντάκτης. Αυτό είναι κατάντημα. Δεν συμφέρει τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει μία φορά το μήνα συνέντευξη τύπου και δεν έχει κάνει. Και θέλω να πω στον παλαιότερο υπουργό, στον κύριο Μπεγλίτη, ο οποίος, ή στον κύριο Μημαράκη, ή στον κύριο Σπιλιωτόπουλο που ήταν, ας πούμε, θίασος αυτός, έχει να γίνει συνέντευξη τύπου στους στρατιωτικούς συντάκτες από το 2000-2001-2002. Δηλαδή εδώ και 12-14-15 χρόνια δεν έχει δοθεί συνέντευξη τύπου. Με εξαίρεση τρεις συνεντεύξεις, τέσσερις και δώσει ο κ. Βενιζέλος, έτσι. Ο κ. Βενιζέλος έδωσε τέσσερις συνεντεύξεις τύπου. Οι υπόλοιποι υπουργοί, από τον κ. Παπαντονίου, τον κ. Μεϊμαράκη, τον κ. Σπιλιωτόπουλο, τον κ. Μπεγλίτη, δεν έχουν δώσει συνεντεύξεις τύπου. Αποφεύγουν τους δημοσιογράφους. Για ποιο λόγο? Τι έχουν να κρύψουν? Δεν έχουν καταλάβει ότι η ενημέρωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ένα ακόμα όπλο. Νομίζω ότι δεν το έχει αξιολογήσει κανένας. Ως όπλο το βλέπουν ως. Το βλέπουν ακριβώς. Ως αντίπαλο. Και αυτό το λάθος. Γιατί, να σου πω και κάτι, ποιος είναι ο χρηματοδότης των ενόπλων δυνάμεων? Είναι ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να ξέρει τι γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση ο δημοσιογράφος που είναι χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας να βγάλει απόρριτα. Δεν γίνει ποτέ αυτό. Ούτε και θα γίνει. Γιατί οι στρατιωτικοί συντάκτες
εκτός των άλλων, είναι, θα έλεγα, και υπεύθυνοι. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Δεν έχω συνάντηση, δεν ξέρω. Μπορεί να συναντήσει σαν δικό συντάκτη ο οποίος να θέλει να βγάλει απόρριτο, να θέλει να εκθέσει σε προσωπικό επίπεδο υπουργό ή αρχικό επιτέλειο. Δεν έχω συναντήσει. Να πάρει σπίτι του, όπως ο κ. Δεντζέλη. Ή να τα πάρει σπίτι της, τα σχέδια τα απόρριτα, έτσι, να πάρει σπίτι του. Δεν έχω συναντήσει πράγματα. Το θέμα λοιπόν είναι πώς να περάσει την πολιτική του Υπουργείου Άμυνας, την πολιτική του Υπουργείου Άμυνας και τις δραστηριότητες. Όταν λοιπόν τις ξέρεις, δεν μπορείς να τις περάσεις. Και δεν είναι, είναι απαράδεικτο αυτό με τα δελτία τύπου. Γράφεις δελτία τύπου και σου στέλνουν τα επιτελεία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Το δελτίο τύπου δεν είναι ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ είναι να είσαι εκεί παρόν στα γεγονότα και ως δημοσιογράφος εντεταλμένος να καταγράφεις τα γεγονότα μεταφέροντας και δική σου άποψη. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Το ότι μου στέλνει ένα δελτίο τύπου δεν μου λέει τίποτα, μην το στέλνει καθόλου. Ή να δίνει ο κ. Σταυρόπουλος συνέδρευση και να παρήσανται οι τρεις χάριτες εκεί με άλλους 5-6 από στρατιώτες. Δεν τροπή καταρχήν. Πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Είναι παθογένειες του συστήματος που θα πρέπει να θεραπευτούν. Και μάλιστα ο κ. Σταυρόπουλος περίμενα, διότι είπα και θα το ξαναπώ πάλι, τον θεωρώ σοβαρό και υπεύθυνο πολιτικό και καλό υπουργό άμυνας, θα έπρεπε μόνο να έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Ναι, κρατάω μια επιφύλαξη. Μήπως, επειδή μας έχει δει 2-3 φορές με καφέ όμως, δεν μπορώ να φέρω τη συνέντευξη τύπου αυτό. Μήπως ήταν. Θυμάσαι την τελευταία φορά που μας είπε πριν πόσο καιρό ήταν? Έχει περάσει αρκετός καιρός, ναι. Πάρα πολύ. Ναι, ναι. Τότε και υποσχεθεί ότι κάθε μήνα θα έχουμε και μια συνάντηση. Επειδή υπάρχουν και τα πολιτικά, εσωκομματικά, μήπως έχουν απαγορευτεί γενικώ συνέντευξη τύπου. Τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το διερευνήσουμε. Για πες μου κάτι για να κλείσουμε. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια ανησυχία με τα λειτουργικά, ναι, εντός των επιτελείων. Τη θεωρείς βάσιμη? Ναι. Ή οφείλεται στις 2 τελευταίες εβδομάδες στις λίγο άγριες στο Αιγαίο? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι το δάμα. Μπαίνουμε σε θέματα πολιτικής. Και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, τα συναρμόδια υπουργεία, να είχαν διαμορφώσει. Δεν ξέρω, μου γελάω, αλλά. Ναι, ακριβώς. Θα έπρεπε να είχαν διαμορφώσει συγκεκριμένη άποψη. Γιατί? Είπα και στην αρχή, θα πω και τώρα τελειώνοντας, ότι όλη η περιοχή από την Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Βαλκάνια, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, ακτές Βορείου Αφρική, θα αντιδείς όλη την περιοχή, είναι μια ενιαία γεωγραφική περιοχή. Αυτή η περιοχή λοιπόν σπαράσεται. Και είναι δύο τα θέματα. Το ένα αφορά την ενέργεια, δηλαδή αξιοποίηση και μεταφορά, ασφαλής μεταφορά της ενέργειας προς τη Δύση, που διψά για ενέργεια, είναι το ένα. Και το άλλο είναι λοιπόν η πολιτική επιρροή. Δηλαδή έχουμε γεωοικονομία, ενέργεια, γεωπολιτικά. Είναι δύο λοιπόν, θα λέγα, πυλώνες βασικοί αυτή τη στιγμή της αμυντικής και της οικονομικής πολιτικής. Σε όλη αυτή την περιοχή λοιπόν έχουμε και θα έχουμε θέματα. Η δραστηριότητα των Τούρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο, όχι την ενέργεια. Οι έρευνες που θα κάνουν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο και στην Σαμοθράκη σε αμφισβητούμενες περιοχές για τους Τούρκους, αλλά σε ελληνικές περιοχές για μας, έρευνες για ενέργεια, για υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο, είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, θα γίνει σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπερασπιστείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Με ποιο τρόπο? Με πολιτικά καταρχήν. Με διπλωματία βεβαίως. Αλλά όμως και με τις ενόπλες δυνάμεις. Γιατί? Γιατί η Τουρκία τι κάνει? Κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύως. Όταν κάνει αυτές τις πληθώρα των παραβιάσεων στο Αιγαίο, αλλά και στην Κυπριακή ΑΟΣ με τα πολεμικά πλοία, ή με τα πολεμικά πλοία της Τουρκίας που φτάνουν μέχρι την Εύβοια και μέχρι το Σούνιο, αυτή είναι επίδειξη στρατιωτικής ισχύως και εφαρμόζει τις αρχές της εξαναγκαστικής διπλωματίας. Τι σημαίνει εξαναγκαστική διπλωματία? Σημαίνει ότι επιδεικνύω τις στρατιωτικές δυνατότητες που έχω για να σε κάνω υποχωρήσεις από κυριαρχικά σου δικαιώματα. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να υπάρξει τρόπος αντίδρασης. Σε αυτή την, θα έλεγα, βεβαιωμένη πια τουρκική επεκτατική πολιτική σε βάρος του ελληνισμού, Ελλάδας και Κύπρου. Και εδώ λοιπόν πρέπει να έχει λόγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών βέβαια. Οι Έλληνες, δεν είμαστε φιλοπόλεμος λαός. Κανείς δεν λέει να κάνουμε πόλεμο με Τουρκία. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα. Κανείς. Αλλά πρέπει να είσαι ισχυρός για να σε σέβονται. Για να έχεις καλή θέση στο τραπέζι. Για να σε σέβονται. Και επειδή βρισκόμαστε στην αρχή, αυτά που σας είπα τώρα έχουν μια συνέχεια. Δεν τελειώνω σήμερα. Και όταν συγκρούονται μάλιστα τεράστια συμφέροντα σε όλη αυτή την περιοχή, οικονομικά, ενεργειακά, ιδιωτικών εταιριών, ποιο είναι το βασικό έτσι που βγαίνει τώρα? Είδες και με την ακύρωση, με το πάγωμα του αγωγού του South Stream, έτσι. Ποιο είναι το βασικό? Ότι θέλει η Ρωσία να περιορίσει την ενεργειακή τροφοδοσία
συγγνώμη, η Αμερική να περιορίσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία. Αυτό είναι το βασικό, η βασική πολιτική αυτή τη στιγμή. Και να βρει εναλλακτικές λύσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί. Διότι μία από τις εναλλακτικές, θα έλεγα, επιλογές είναι το κυπριακό ή το βεβαιωμένα φυσικό αέριο που έχουν βρεθεί στην Κύπρο, την κυπριακή ΑΟΣ, το οποίο χρησιμοποιείται η Τουρκία βέβαια, και εκείνο που ελπίζουμε ότι θα βρεθεί και στην ελληνική ΑΟΣ. Αλλά και να βρεθεί στην ελληνική ΑΟΣ και να το αξιοποιήσει. Πρέπει να κάνει οριοθέτηση τη ΑΟΣ. Οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, που δεν έχει γίνει ακόμα. Παρά τι διακηρύξει του κ. Πρωθυπουργού, ότι σύντομα πάμε σε μονομερία στην ανακηρύξη τη ΑΟΣ. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι, θα έλεγα, πολιτικέ, που θέλουν πολιτική βούληση, που θέλουν πολιτικό θάρρο, που θέλουν ισχυρή οικονομία και ισχυρέ ένοπλε δυνάμει. Και βεβαίω ευελιξία στην διπλωματία. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα συγκροτημένο ελληνικό κράτο. Αν έχουμε αυτά. Δεν μας χρειάζεται καμιά Χρυσή Αυγή. Θα περιθωριοποιηθούν. Η Χρυσή Αυγή, θα το πω τελειώντας, είναι το 0,59% ελληνικό, ένα περιθωριακό κόμμα, ένα αστείο κόμμα. Έτσι. Έγινε 10% γιατί αφήσανε να γίνει 10%. Οι πολιτικοί με τα λάθη που έχουν κάνει. Και νομίζω, εκτίμηση είναι αυτή, βέβαια, νομίζω ότι έχει ταβανώσει πλέον στις δυνάμεις της. Είναι πάρα πολύ. Και επειδή διάβασα μια απάντηση που σου είπε ο κ. Συναδεινός, μην έχει καμία ψευδέστηση ότι βγήκε χωρίς γραμμή κομματική. Είναι σαν δει στα. Δηλαδή, είναι, όχι, στους ψήφους, στα νούμερα. Πιστεύω να μην το υποστηρίζουν ότι βγήκανε διότι ψήφισαν αξιοκρατικά και θα γελάει ο κόσμος. Ήταν συγκεκριμένη κομματική γραμμή. Στη θέση του, σας είπα, θα μπορούσαν να ήταν άλλοι οι οποίοι αρνήθηκαν να είναι. Είχαν γίνει και προτάσεις παλιότερα, όταν ήταν ακόμα ο κ. Μιχαλολιάκος εκτός Κορυδαλλού και σε καθηγητές πανεπιστημίου. Γιατί από τότε έψανε ο κ. Μιχαλολιάκος να φτιάξει μια βιτρίνα. Δεν βρήκε στον χώρο των πανεπιστημίων. Δυστυχώς βρήκε σε πανεπιστημίου. Αν πάντως μάθει τον. Αυτό που έκανε το συνοικές και τις διαπραγματεύσεις, θα γελάσεις. Σε κυνηγάνε πολύ γι' αυτό. θα γελάσεις. Χρήστο, να σε καλά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά καλά, ακόμα, αλλά πέρασε ο χρόνος. Πολύ ωραία. Να σε καλά. Αυτά από μας για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στη 1.